ενήμερος για την κατάσταση που επικρατεί στους σιδηρόδρομους. Όπως δεν ήξερε προφανώς και για τις υποκλοπές. Ένας πρωθυπουργός να μην γνωρίζει το τι γίνεται σε τέτοιους τομείς. Κοιτάξτε, είναι φανερό ότι ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε πρωθυπουργός της χώρας, έχει τη γενική πολιτική ευθύνη για οτιδήποτε συμβαίνει στη χώρα. Είναι όμως προφανές ότι τα μείζωνα είναι αυτά που απασχολούν και έτσι πρέπει να είναι τον εκάστοτε πρωθυπουργό και όχι τα ζητήματα που είναι αρμοδιότητα συγκεκριμένων υπουργών, ανθρώπων δηλαδή τους οποίους εμπιστεύεται για να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα αυτά. Εν προκειμένου, νομίζω ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Κώστα τον Καραμαλή, και θεωρούσε ότι τα προβλήματα αυτά αντιμετωπίζονται. Άλλωστε, και ο Κώστας ο Καραμαλής, πριν από μια εβδομάδα πριν γίνει το τραγικό αυτό δυστύχημα το οποίο στήχησε τη ζωή σε 57 κυρίως νέους ανθρώπους, είχε διαβεβαιώσει στη Βουλή, με βάση αυτά τα οποία του λέγαν οι αρμόδιοι του ΟΣΕ, οι υπηρεσίες δηλαδή, ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ασφάλειας, ότι όλα είναι όμορφα και ωραία. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε ποτέ καμία ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπουργό ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο σιδηρόδρομο και βέβαια πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, τον οποίο τον τιμάει η απόφασή του να υποβάλει την παραίτησή του ως ένδειξη ανάληψης πολιτικής ευθύνης για το συγκεκριμένο περιστατικό, για το συγκεκριμένο τραγικό περιστατικό, δεν ήξερε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί τα εμφανίζαν ότι όλα είναι όμορφα και ωραία. Κύριε Καράκλου, όπως είπατε πριν, ο κύριος Καραμαλής δέχτηκε την πολιτική ευθύνη, που του αναλογεί και παραιτήθηκε. Πολλοί είναι αυτοί όμως που λένε ότι έτσι κι αλλιώς, σε δύο μήνες, σε ένα μήνα, θα υπέβανε την παραίτησή του όπως όλοι οι υπουργοί για να πάμε σε εκλογές. Οπότε δεν του κόστιζε τίποτα το να παραιτηθεί εκείνη τη στιγμή. Εξίσου λένε ότι εάν εννοούσε αυτό περί ανάληψης ευθύνης, δεν θα έπρεπε να είναι σε επόμενες εκλογές υποψήφιος. Εσείς συμμερίζεστε αυτό που λέει πολύ μεγάλη μερίδα των πολιτών ή πρέπει να κριθεί ξανά στο στίβο τον εκλογικό και ο κόσμος να αποφασίσει? Κύριε Παπιωμίτογλου, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Σε άλλες χώρες του κόσμου μπορεί να είναι δεδομένη η ανάληψη πολιτικής ευθύνης, οι παραιτήσεις, η συγγνώμη από τον λαό της κάθε χώρας ή ακόμη και το χαρακτήρι στην Ιαπωνία, γιατί και αυτό υπάρχει εκεί πέρα. Όταν κάποιος κάνει κάτι το οποίο είναι λάθος, επικίνδυνο, τότε κάνει χαρακτήρι, δηλαδή αυτοκτονεί μπροστά σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα δεν είναι δεδομένο αυτό. Δεν είναι δεδομένο. Γι' αυτό το λόγο είπα και πριν ότι τιμάει τον Κώστα τον Καραμαλή η ανάληψη προσωπικά της ευθύνης για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και γι' αυτό το λόγο υπέβαλε την παραίτησή του άλλωστε, κάτι που επαναλαμβάνω δεν είναι δεδομένο. Αν θυμηθούμε στην πρόσφατη ελληνική ιστορία, πριν από 5 χρόνια, τον Ιούλιο του 2018, είχαμε ένα τραγικό επίσης γεγονός, μια καταστροφική φωτιά στο Μάτι, όπου καήκαν 102 άνθρωποι. Τότε λοιπόν δεν είδαμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, να ζητάει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό για τα 102 αθώα θύματα, ούτε είδαμε βέβαια και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τόσκα, να απαραιτείται ή να αναλαμβάνει την ευθύνη. Αντίθετα, θυμόμαστε όλοι στα αυτιά μας, είναι νοπές ακόμη οι μνήμες, που έλεγε ότι δεν ψάχνω να βρω που είναι το λάθος και δεν βρίσκω κανένα λάθος. Και αν διαχειριζόμουν την ίδια περίπτωση, θα έκανα πάλι τα ίδια πράγματα. Τη στιγμή που υπήρχαν 102 ήδη νεκροί. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Κώστας ο Καραμαλής ορθώς ανέλαβε την ευθύνη, την πολιτική ευθύνη και υπέβαλε την παραίτησή του, όπως και ο Πρωθυπουργός επανειλημμένως έχει ζητήσει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που δεν άλλαξε κάποια πράγματα που θα έπρεπε να αλλάξει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι δεδομένα αυτά στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες του κόσμου μπορεί να είναι, στην Ελλάδα δεν είναι δεδομένα. Και βέβαια, αυτό που θέλω να πω σε σχέση με την υποψηφιότητα του Κώστα του Καραμαλή είναι ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν διώκεται για κάτι ποινικό. Δεν έχει ποινικές ευθύνες για το γεγονός. Άλλα είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ποινικές ευθύνες. Στον Κώστα Καραμαλή καταλογίστηκε ένα μεγάλο μέρος πολιτικής ευθύνης. Λοιπόν, αυτός ο οποίος τελικά θα αποφασίσει αν του ανήκει αυτή η ευθύνη ή όχι, είναι οι πολίτες του νομού Σερών. Και έχω την άποψη ότι βεβαίως και πρέπει να πολιτευτεί, εφόσον το θέλει ο ίδιος, και οι πολίτες των Σερών θα είναι αυτοί που θα αποφασίσουν σε τελική ανάλυση αν θα του καταλογίσουν ή όχι την ευθύνη αυτή. Κύριε Καράκλου, ήθελα να ρωτήσω το εξής και θα ήθελα πραγματικά την άποψή σας σε αυτό. Έχουν περάσει 3 εβδομάδες από το δυστύχημα στα Τέμπη. Με βάση όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, πιστεύετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πίστευαν ότι κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
Δεν νομίζω ότι πίστευε κανείς ότι θα φτάναμε σε τόσο τραγικό γεγονός. Μπορεί να υπήρχαν ανησυχίες, αλλά αν θέλετε, δεν είχε κορυφωθεί τόσο το θέμα, έτσι ώστε να υπάρχει πράγματι ανησυχία και στον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, για να κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και στον πρωθυπουργό και σε όποιους έπρεπε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί. Δυστυχώς, κύριε Παπιωμίτογλου, εγώ δέχομαι και το έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό μέρος ευθύνης του πολιτικού συστήματος διαχρονικά. Και για να μην πηγαίνουμε πίσω στην εποχή του Κολοκοτρώνη ή στην εποχή του Χαριλάου Τρικούπη, είπαμε τα τελευταία 20 χρόνια να διερευνήσουμε ποιες ήταν οι κυβερνήσεις, ποιοι ήταν οι υπουργοί και πόσο μερίδιο ευθύνης είχε για αυτά. Αλλά το τραγικό αυτό συμβάν ήταν το αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας ενός οργανισμού που δυστυχώς φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι δεν λειτουργεί καθόλου καλά. Είχαμε έναν ανεύθυνο επιθεωρητή, ο οποίος τοποθέτησε στην βάρδια τον χειρότερο, τον πιο άπειρο, τον πιο άσχετο σταθμάρχη. Είχαμε δύο συναδέλφους του, οι οποίοι είχαν την εντολή και την υποχρέωση μέχρι την 11η βραδινή να μείνουν κοντά του για να τον βοηθήσουν να περάσει και εμπορική αμαξοστοιχεία και συνέχεια να φύγουν. Και από τις 10 η ώρα την κοπανίσαν, γιατί από ό,τι έλεγε ο ένας στο τηλέφωνο του στον επιθεωρητή, και τι θα κάνω, εγώ θα κάθομαι να τον φυλάω αυτόν. Είχαμε μια αλληλουχία ανθρώπινων λαθών. Αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένα τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης για 8,5 χιλιόμετρα, 5,5 χιλιόμετρα από τη Λάρισα προς τη Θεσσαλονίκη και 3 χιλιόμετρα προς τα κάτω, τα οποία ο άνθρωπος αυτός δεν ήξερε να τα λειτουργήσει. Και γι' αυτόν τον λόγο έχει γυρίσει το σύστημα από το ηλεκτρονικό του αυτόματο στο χειροκίνητο. Και βέβαια ήταν ο πλέον ακατάλληλος άνθρωπος στη θέση που δεν έπρεπε να βρίσκεται ποτέ. Και έγινε αυτό που έγινε. Προφανώς όλοι πιστεύουμε και όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, το ανθρώπινο λάθος. Ο κόσμος όμως αναρωτιέται, ήρθε η ώρα να μπει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο ή πάλι οι ευθύνες θα σταματήσουν σε πρόσωπα, σε μονάδες? Νομίζω ότι η λυμένη απόφαση της κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη είναι να αλλάξουμε την επόμενη κυβερνητική μας αιτία, που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι ο ελληνικός λαός θα μας δώσει, να αλλάξουμε τα κακό σχήματα στο ελληνικό κράτος. Έχουμε, κύριε Παπιωμίτογλου, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, είστε ενεργός πολίτης, έχουμε ένα κράτος το οποίο δυστυχώς είναι πρόβλημα για τον ελληνικό λαό. Έχουν γιγαντωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Δυστυχώς δεν υπήρχε μέχρι τώρα καμία αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Υπάρχουν κάποιοι υπάλληλοι οι οποίοι είναι φιλότιμοι και κάνουν τη δουλειά τους με περίσσευμα ψυχής και με πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια, και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι με τη λογική ότι όλοι είμαστε το ίδιο, ότι κανείς από εμάς δεν κρίνεται και ότι οι αμοιβές μας είναι το ίδιο και ότι ιεραρχικά εξελισσόμαστε με βάση τα χρόνια υπηρεσίας που έχουμε, θα φτάσει η ώρα που θα γίνουμε προϊστάμενοι, θα φτάσει η ώρα που θα γίνουμε διευθυντές ή γενικοί διευθυντές. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει. Είμαστε διατεθειμένοι, γιατί αναγνωρίζουμε το λάθος μας, γιατί δυστυχώς υπήρχαν άλλοι εξωγενείς παράγοντες που μας αποπροσανατολίσαν στο ζήτημα αυτό, την επόμενη κυβερνητική μας αιτία να ασχοληθούμε, να αλλάξουμε αυτό το βαθύ κράτος το οποίο μας πληγώνει, να αλλάξουμε δομές και νοοτροπίες οι οποίες χρόνια τώρα ταλαιπωρούν τον ελληνικό λαό και είναι τροχοπέδες στην ανάπτυξη του ελληνικού λαού. Και αυτό θα γίνει πραγματικότητα την επόμενη μέρα. Με αξιολόγηση, με μικρότερες δημόσιες υπηρεσίες, με ευέλικτες και ανθρωποκεντρικές δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες θα σέβονται τον πολίτη, που θα εξυπηρετούν τον πολίτη, και βεβαίως ο κύριος ρόλος τους θα είναι ο επιτελικός ρόλος, να σχεδιάζουν δηλαδή, και ο ελεγκτικός ρόλος. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία την επόμενη μέρα θα γίνουν πραγματικότητα. Ξέρουμε ότι θα συγκρουστούμε με συμφέροντα και με νοοτροπίες που είναι πολλών ετών. Είδαμε άλλωστε στην πρόσφατη διαδήλωση, στην πρόσφατη συγκέντρωση και απεργία ΓΕΣΕΑ, δηλαδή το κυρίαρχο πανό της ΑΔΔ, ενώ έπρεπε να θρυνούμε για τα 57 θύματα, ήταν όχι στην αξιολόγηση του δημόσιου, αλλά είμαστε διατεθειμένοι να συγκρουστούμε με όλα αυτά, γιατί αυτή τη φορά η άποψη του Κυριάκου του Μητσοτάκη, η άποψη της Νέας Δημοκρατίας είναι πλειοψηφική στην κοινωνία, ανεξαρτήτως το ποιο κόμμα θα επιλέξουν οι Έλληνες πολίτες. Όλοι θέλουν να κρίνονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι θέλουν να υπάρχει και νόμος και τάξη και εφαρμογή του νόμου, και αυτό θα γίνει πραγματικότητα την επόμενη κυβερνητική μας θητεία. Ας ελπίσουμε να είναι έτσι όπως τα λέτε όλα, γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί πλέον από υποσχέσεις. Να περάσουμε, να αφήσουμε λίγο τα τέμπη και να περάσουμε στις εκλογές που θα έχουμε σε περίπου 2 μήνες. Έχουμε μπει λοιπόν στην τελική ευθεία των εκλογών. Υπάρχει κάποιο διακύδευμα σε αυτές τις εκλογές?
Ναι, για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει διακύβευμα. Είναι απλό, ξεκάθαρο και το λέμε στους Έλληνες πολίτες. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσουμε μια πορεία ανάπτυξης, μια πορεία προόδου, μια πορεία με σταθερότητα και με σοβαρότητα, αυτή δηλαδή που είχαμε τα τελευταία 4 χρόνια, ή θέλουν να γυρίσουμε στο άγνωστο με βάγα την ελπίδα. Να θυμηθούμε δηλαδή τα 4,5 χρόνια τα καταστροφικά χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπου τα είδαμε όλα. Θεωρώ ότι οι πολίτες θα επιλέξουν τη σοβαρότητα, τη συνέπεια, τη σταθερότητα, την συνέχιση της ανάπτυξης και της πρόοδου της χώρας μας και θα δώσουν τη δυνατότητα στον Κυριάκο του Μητσοτάκη να συνεχίσει το κυβερνητικό του έργο. Κοιτώντας τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού προχθές στους πρωταγωνιστές, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το σενάριο της αυτοδυναμίας έχει εξαφανιστεί αυτή τη στιγμή. Και σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το συμμερίζεστε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, είμαι ρεαλιστής, κύριε Παπιωμίτογλου, και θέλω να λέω την αλήθεια. Σας λέω λοιπόν το εξής. Αν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ένα εκλογικό αποτέλεσμα που η Νέα Δημοκρατία που θα είναι το πρώτο κόμμα, και είμαι βέβαιος ότι αν ρωτήσετε κατευθείαν τον κύριο Τσίπρα, το ίδιο θα σας πει και αυτός. Το ξέρει ότι θα είναι δεύτερο κόμμα. Αν λοιπόν εμείς έχουμε από 30 και πάνω, θα έχουμε ελπίδες στη δεύτερη εκλογική διαδικασία να πάρουμε την αυτοδυναμία. Ξεκαθαρίζω όμως και πάλι γιατί σας απαντώ με δημότητα. Αν το ποσοστό είναι 30, 31, 32, θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία στη δεύτερη εκλογή. Αν όμως το ποσοστό μας είναι από 33 και πάνω, 33, 34, 35, τότε θεωρώ ότι είναι στη δεύτερη εκλογική διαδικασία θα πάρουμε την αυτοδυναμία. Γιατί προσέξτε, αν έχουμε μια βουλή 6 κομμάτων, στην πρώτη εκλογή πιστεύω ότι θα έχουμε. Δηλαδή θα έχουμε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση. Και από ό,τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, οι φρέσκες, οι καινούργιες, θα μπήκε το κόμμα Μέρα 25 του κυρίου Βαρουφάκη. Γιατί είναι φανερό ότι τα μικρά κόμματα έχουν ενισχυθεί μετά το τραγικό δυστύχημα. Αν λοιπόν έχουμε 6 κόμματα, χρειάζεται 37,5% είναι το όριο της αυτοδυναμίας. Αν όμως στη δεύτερη εκλογή, όπως εγώ εκτιμώ, έχουμε 5 κόμματα, γιατί πιστεύω ότι το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη το Μέρα 25 θα πιεστεί πάρα πολύ από το ΣΥΡΙΖΑ, όπως επίσης θα πιεστούν και όλα τα μικρότερα κόμματα, τότε φτάνει και το 36-36,5 για να έχουμε αυτοδυναμία. Άρα λοιπόν, επαναλαμβάνω, αν έχουμε ένα ποσοστό που θα είναι από 33-34 και πάνω, τότε εκτιμώ ότι στη δεύτερη εκλογική διαδικασία, ναι, σίγουρα θα έχουμε αυτοδυναμία. Αν είναι πιο κάτω, θα είναι πιο δύσκολα. Φυσικά δεν συζητάμε αν το ποσοστό μας έχει μπροστά διάρρη, δηλαδή είναι 29, στο 29,9% να είναι, τότε είναι πολύ, πάρα πολύ πιο δύσκολο. Αν ας υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πετυχαίνει το στόχο της, η αυτοδυναμία, τη δεύτερη Κυριακή, τότε θα πρέπει να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο. Ή θα πάμε σε τρίτη εκλογική διαδικασία. Και αν ζητήσεις ένα κυβερνητικό εταίρο, για ποιο μιλάμε? Προφανώς για το ΠΑΣΟΚ. Ναι, λέμε στην απίθανη περίπτωση που στη δεύτερη εκλογική διαδικασία δεν πάρουμε αυτοδυναμία. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι τη δεύτερη εκλογική διαδικασία θα πετύχουμε την αυτοδυναμία. Αλλά λέω το εξής, έστω ότι δεν πετυχαίνουμε την αυτοδυναμία. Στη δημοκρατία δεν είναι κλισέ αυτό, είναι νόμος. Δεν υπάρχει αδιέξοδο. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Υπάρχει η διαδικασία του λαού, η τρίτη εκλογική διαδικασία, η τρίτη εκλογική μάχη. Αλλά πριν πάμε σε τρίτη εκλογική μάχη, εμείς θα ζητήσουμε δημοσίως από το ΠΑΣΟΚ, που θεωρούμε ότι είναι ένα δημοκρατικό μετριοπαθές σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, να κάνουμε κυβερνητική συνεργασία. Άλλωστε, στο πρόσφατο παρελθόν, συνεργαστήκαμε με το ΠΑΣΟΚ για να σώσουμε την Ελλάδα από τα μνημόνια και να τη βγάλουμε από την καταστροφή. Θεωρώ λοιπόν ότι αν το ΠΑΣΟΚ ανταποκριθεί, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν δεν ανταποκριθεί, τότε θα αναλάβει και την πολιτική ευθύνη. Γιατί με δικιά του ευθύνη θα πάμε σε τρίτη εκλογική διαδικασία. Και βεβαίως, τότε λυπάμαι που το λέω, δεν έχω τίποτα να χωρίσω με το ΠΑΣΟΚ, αλλά φοβάμαι ότι θα ψάχνει να βρει την ψήφο του. Σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, ποιο πιστεύετε ότι είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την εκλογική διαδικασία? Νομίζω ότι το ισχυρότερο προσόν που έχει με το όρος παράταξη είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απέδειξε στα χρόνια που είναι πρόεδρος του κόμματός μας, αλλά και στα τελευταία 4 χρόνια που είναι πρωθυπουργός της χώρας, ότι είναι πραγματικά ένας πάρα πολύ καλός αρχηγός, ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οργανωτικός, μεθοδικός, ακάματος, με γνώση της διεθνούς πραγματικότητας, με τη δυνατότητα χειρισμών και ευελιξίας όπου και αν βρίσκεται, εντός και εκτός, με όραμα, με στόχους.
Και βεβαίως κοντά στον Κυριάκο του Μητσοτάκη προστίθεται και η καθαρότητα των απόψεων και των θέσεων της παράταξής μας, γιατί εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα συνοθήλευμα. Δεν είμαστε ένα κόμμα που το γέννησαν η κρίση ή οι ανάγκες μιας συγκεκριμένης περίοδου. Είμαστε ένα κόμμα που έχουμε ένα μεγάλο παρελθόν. 49 χρόνια η Νέα Δημοκρατία είναι ένα ενεργό πολιτικό κόμμα. Έχουμε πετύχει να στήσουμε μια δομή. Έχουμε πετύχει μια γενιά ανθρώπων, όπως είναι η δική μου, να έχουμε μεγαλώσει μέσα στο κόμμα αυτό, μέσα στην παράταξη αυτή. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα εκτιμούν οι Έλληνες πολίτες και γι' αυτό το λόγο θα μας δώσουν την εντολή στις εκλογές που, από ό,τι έχουν τα πράγματα, θα έχουμε 21 ή 28 Μαΐου. Κύριε Καράγλου, τελευταίες δημοσκοπήσεις που έπεσαν στα χέρια μου σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη δείχνουν μια μεγάλη διαφορά στο συσχετισμό Α και Β Θεσσαλονίκης. Η Νέα Δημοκρατία στη Β Θεσσαλονίκης έχει από 18% και πάνω, ενώ στην Α Θεσσαλονίκης παίζουμε στο 1-3%. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαφορά? Νομίζω ότι οφείλεται στην πολύ μεγάλη δουλειά που κάνουμε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Δεν θέλω να έρθω σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους μου που είναι βουλευτές ή στελέχη της Α Θεσσαλονίκης, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Να σας πω για παράδειγμα, κύριε Παπιωμίτογλου, το εξής. Το 2022, κάνοντας τον απολογισμό Ομοσπονδιακό Γραφείο, μετρήσαμε 47 πολιτικές εκδηλώσεις που κάναμε στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Από πολύ μεγάλες, γιατί έκανα εκδηλώσεις με 500 άτομα πλάς, όπως για παράδειγμα όταν έφερα τον Κωστή του Χατζηδάκη στη Θέρμη, όταν έφερα τον Μάκη του Βορύδη στη Σύνδο, όταν έφερα τον Κικίλια του Βασίλη δύο φορές, μία φορά στην Περαία και μία φορά στο Σταυρό για θέματα τουρισμού, όταν έφερα τον Γιώργο του Γεωργαντά για τα αγροτικά ζητήματα στη Χαλκιδόνα, όταν έφερα τον Τάσο του Χατζηβασιλείου και τον Κωνσταντίνο του Φίλη στη Ζολαγκαντά για τα εθνικά θέματα και μια σειρά ακόμη μεγάλες εκδηλώσεις, έως και πολύ μικρότερες εκδηλώσεις συγκεκριμένου ενδιαφέροντος για τις γυναίκες, δηλαδή, όπως μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που έκανα σχετική στο Ρόκαστρο. Και βέβαια, κάνοντας εγώ τις εκδηλώσεις αυτές, ακολουθήσαν και άλλοι συνάδελφοι, και οι βουλευτές, οι άλλοι δύο, και οι πολιτευτές, με αποτέλεσμα στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης, μόνο για το 2022 που έχω απολογιστικά στοιχεία από όλους, να σας πω ότι η Νέα Δημοκρατία ήταν παρούσα όλο το χρόνο και κάναμε περισσότερες από 200 πολιτικές εκδηλώσεις. Ψάχνω να βρω κάτι το αντίστοιχο στην Α περιφέρεια Θεσσαλονίκης και δυστυχώς δεν βρίσκω τίποτα. Είναι μετρημένες τα δάχτυλα της μίας χειρός οι εκδηλώσεις που έχουν κάνει συνολικά όλο το πολιτικό προσωπικό της Α Θεσσαλονίκης. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που είναι το πιο σημαντικό είναι η στενή επικοινωνία με τους πολίτες της εκλογικής σου περιφέρειας. Εμείς στη δεύτερη περιφέρεια αυτό το έχουμε κάνει πράξη. Είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία και σε επαφή με τους πολίτες και γι' αυτό το λόγο δεν αισθάνονται ποτέ οι πολίτες ότι είμαστε μακριά τους, ότι τους έχουμε αφήσει. Είμαστε πανταχού παρόντες, όλοι οι βουλευτές και όλα τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό φαίνεται στο εκλογικό αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το ότι ιστορικά στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια η Νέα Δημοκρατία έχει από 3-5 μονάδες πάνω από τον εθνικό μέσο όρο. Στις τελευταίες εκλογές είχαμε 43,7%. Λίγο έλειψε να πάρουμε την τέταρτη έδρα από πρώτη κατανομή. Και βεβαίως την τέταρτη έδρα φιλοδοξούμε να την πάρουμε τώρα, στη δεύτερη εκλογική διαδικασία. Θα δώσουμε τη μάχη, είμαστε όλοι ετοιμοπόλεμοι και θεωρώ ότι θα πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την παράταξη και ίσως το καλύτερο αποτέλεσμα πανελλαδικά. Τι έχετε να πείτε στους ψηφοφόρους σας, εάν σας ρωτήσουν τι έκανε η Νέα Δημοκρατία για τον τόπο σας, πόσα προβλήματα λύθηκαν και πώς ακούμε αναμένουν λύση? Κοιτάξτε, υπάρχουν, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που μπερδεύουν λίγο τα πράγματα. Όλα τα έργα, αν μιλάμε για επίπεδο έργων, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες. Είναι τα έργα εθνικού ενδιαφέροντος που πρέπει το κράτος να τα κάνει, είναι τα έργα τα οποία ανήκουν στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση και είναι τα έργα που ανήκουν στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση, δηλαδή στους Δήμους. Θεωρώ λοιπόν ότι σε επίπεδο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να ρωτηθούν οι δήμαρχοι ή ο περιφερειάρχης να μας πούν τι ακριβώς έχουν σχεδιάσει και τι ακριβώς έχουν κάνει. Σε ό,τι αφορά τα εθνικά έργα, τα έργα δηλαδή πολύ μεγάλης σημασίας, να τονίσω για παράδειγμα ότι στη Θεσσαλονίκη, και όταν μιλάω για τη Θεσσαλονίκη, σαφέστατα και βάζω και το Ρεόκαστρο μέσα στον πολεοδομικό ιστό της πόλης, γιατί στην ουσία είναι ένα προάστιο της πόλης. Έτσι, έχουμε το μετρό το οποίο ολοκληρώνεται. Έχει ήδη υπάρξει εργολάβος και έχει κατασταθεί το εργοτάξιο για τη δημιουργία του flyover. Έχουμε δύο μεγάλα έργα τα οποία θα αλλάξουν τη φυσιογνωμία της πόλης,
Το ένα από αυτά είναι η ανάπλαση τη Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης και τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου. Και το άλλο από αυτά είναι η δημιουργία του μεγάλου Μητροπολιτικού Πάρκου στο στρατόπεδο Παύλου Μελάν. Και μια σειρά ακόμη μεγάλων έργων, τα οποία σταδιακά θα αλλάξουν την πόλη. Να τονίσω ότι για μένα και για όλους τους συναδέλφους της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας, το μετρό, το σημερινό μετρό αυτό, το οποίο στο τέλος του χρόνου θα δοθεί, που θα ξεκινάει από το σταθμό και θα πηγαίνει στην Πηλαία και με μια διακλάδωση θα πηγαίνει στην Καλαμαριά, προφανώς και δεν μας ικανοποιεί. Προφανώς και αγωνιζόμαστε και ήδη έχουν ξεκινήσει μελέτες και για την επόμενη μέρα. Γιατί φανταζόμαστε και ονειρευόμαστε και θα αγωνιστούμε γι' αυτό ένα μετρό που θα φτάνει και στο Ρεόκαστρο. Ένα μετρό το οποίο θα συνδέει και τις δυτικές συνοικίες όλες με την πόλη, με το κέντρο της πόλης. Ένα μετρό που θα μπορεί να το πάρει ένας πολίτης από το άλλο άκρο της πόλης, από τη Μηχανιώνα, να περάσει από γύρω στη Θεσσαλονίκη και να πάει στη Σύνδο που είναι η βιομηχανική περιοχή. Και όχι μόνο αυτό. Είναι μια σειρά ακόμη από έργα τα οποία πρέπει να γίνουν πραγματικότητα, τα οποία είναι έργα μεγάλης εμβέλειας που πρέπει να βοηθήσει το κράτος για να γίνουν πραγματικότητα, αλλά στέκομαι ιδιαίτερα και σε κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχω βάλει την προσωπική μου σφραγίδα, να τονίσω και να θυμίσω ότι το 2020 σε συνεργασία, σε στενή συνεργασία με την ΕΔΑΘΕΣ και με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑΘΕΣ, τον κύριο Μπακούρα, αποφασίσαμε να εντάξουμε στο δίκτυο του φυσικού αερίου τρεις περιοχές του Δήμου Ρεοκάστρου, τη Λυπή, το Δρυμό και το Μελισσοχώρι, κάτι για το οποίο είμαι περήφανος και βεβαίως δεν σταματάμε εκεί, γιατί η πρόθεση είναι το φυσικό αέριο να φτάσει σε κάθε γωνιά του νομού Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Θα επανέλθω σε λίγο στο Ρεόκαστρο, σαν τελευταία ερώτηση θα είναι αυτή. Για την άρση απαγόρευση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας, ποια είναι η άποψή σας? Σας λέω λίγο κάποια νούμερα τα οποία είναι εντυπωσιακά και πρέπει να τα ξέρουμε. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου, ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, εθνικής οικονομίας, ο κύριος Σταϊκούρας, είπε σε συνέντευξή του τα εξής και παρουσίασε τα εξής στοιχεία. Τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα συνολικά ήταν 600.000. 600.000 συμπατριώτες μας για τον Α ή Β λόγο δεν μπορούσαν ή δεν θέλαν να πληρώσουν τα δάνειά τους. Από αυτά τα δάνεια, τα 300.000 τα μισά περίπου αφορούσαν επαγγελματικά δάνεια και τα άλλα 300.000 ήταν δάνεια που αφορούσαν κατοικίες. Mm-hmm. Στέκομαι στην πρώτη κατηγορία των 300.000 επαγγελματικών δανείων. Καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν υπάρχει κάποια προστασία, γιατί όταν κάποιος δημιουργεί μια επιχείρηση, ρισκάρει και να κερδίσει ή να χάσει. Έτσι, έχει το ρίσκο, γι' αυτό το λόγο άλλωστε παίρνει και το κέρδος. Πάμε στα 300.000 δάνεια που αφορούσαν κατοικίες, πρώτες κατοικίες. Από αυτά τα δάνεια που αφορούσαν πρώτες κατοικίες, τα 240.000 δάνεια εξυπηρετούνται. Γι' αυτό το λόγο, από τα 40 δισεκατομμύρια που ήταν τα κόκκινα δάνεια, έχουν μειωθεί στα 7,5 περίπου. Μένουν 60.000 δάνεια. Η κυβέρνηση προσπαθεί με μια σειρά από διαδικασίες, με τη διαδικασία κυρίως του εξοδικαστικού συμβασμού, που υποχρέωσε τις τράπεζες και να μειώσουν τα επιτόκια, αλλά να αιτιολογήσουν γραπτώς για ποιο λόγο απορρίπτουν μέσα από τη διαδικασία του εξοδικαστικού διακανονισμού την πρόταση ενός δανειολήπτη για ρύθμιση του δανείου του, φιλοδοξεί να τα αντιμετωπίσει τα ζητήματα σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί πέρα, δεν είμαστε μακριά και απέναντι από την κοινωνία. Είμαστε μέσα στην κοινωνία, βλέπουμε, παρακολουθούμε, ακούμε και αν δούμε ότι πράγματι το πρόβλημα έχει σοβαρές διαστάσεις, θα επανέλθουμε και θα υπάρξει νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα καλύπτει και αυτούς οι οποίοι θέλουν αλλά δεν μπορούν. Γιατί μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κόκκινα δάνειά τους, υπάρχει ένας αριθμός πονηρών, συσταγωγικά βάζω τη λέξη, συμπατριωτών μας, οι οποίοι θεωρούν ότι θα μπορέσουν να γλιτώσουν τα δάνειά τους, ότι δεν θα πληρώσουν το δάνειο το οποίο πήραν. Λοιπόν, όλα αυτά τα παρακολουθούμε και όταν χρειαστεί θα επανέλθουμε με νομοθετικό έργο. Στο καθημερινό αγώνα των πολιτών, με την ακριβία, η κυβέρνηση έχει αντιπαραβάλει τα επιδόματα και το καλάθι του νοικοκυριού. Αρκούν αυτά τα μέτρα? Μήπως χρειάζονται πιο δραστικές παρεμβάσεις? Έχετε απόλυτο δίκιο να θίγεται ένα ζήτημα που είναι πάρα πολύ σοβαρό, κύριε Παπιωμίτουγλου, και είναι το ζήτημα και το πρόβλημα της ακρίβειας. Πράγματι, η ελληνική κοινωνία αξιολογεί σαν το σημαντικότερο και σοβαρότερο πρόβλημα το πρόβλημα της ακρίβειας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με διάφορους τρόπους. Πρώτα-πρώτα, να ξεκαθαρίσω όμως κάτι, δύο πολύ μεγάλα ψέματα που λέει αξιωματική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν λέει ένα πολύ μεγάλο ψέμα, λέει ακρίβεια Μητσοτάκη. Αν είχαμε κάνει κάποιο λάθος
αν πραγματικά αισθανόμουν ότι εξαιτίας κάποιας λάθος της δικής μας πολιτικής έχουμε την ακρίβεια, θα ήμουν ο πρώτος που θα έβγαινε και θα έλεγα ότι κάναμε λάθος αυτό και γι' αυτό το λόγο έχουμε ακρίβεια. Όμως η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ξεκίνησε μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οπότε ανέβηκαν στα ύψη, στο Θεό, οι τιμές φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανέβει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας και εξαιτίας της ανόδου του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας ανέβηκε το κόστος των προϊόντων. Άρα έχουμε ένα μεγάλο πληθωριστικό φαινόμενο σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν είναι ακρίβεια Μητσοτάκη, και αν θέλουμε με δύο λέξεις να πούμε τι ακρίβεια είναι, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πούμε ακρίβεια Πούτιν. Πάμε στο δεύτερο μεγάλο ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι η Ελλάδα είναι η πιο ακριβή χώρα της Ευρώπης. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Δεν λέω ότι δεν είμαστε μια ακριβή χώρα. Όμως, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, αν τα κοιτάξουμε, τα στοιχεία τα οποία βγήκαν επισήμως τον Φεβρουάριο, η Ελλάδα είναι στην 23η θέση από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το επίπεδο του πληθωρισμού. Ή αλλιώς είναι η τέταρτη χώρα με το χαμηλότερο πληθωρισμό. Η τέταρτη. Και μπροστά μας ποιες είναι? Μπροστά μας είναι 22 χώρες, ξεκινώντας από τα μεγαθύρια. Την οικονομική ατομομηχανή της Ευρώπης βλέπε τη Γερμανία, βλέπε την Ολλανδία, βλέπε την Αυστρία, βλέπε το Βέλγιο, βλέπε τις χώρες της πρώην Βαλτικής, οι οποίες έχουν ξεπεράσει το 20%, Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα αυτό ότι η Ελλάδα ελέγχει λίγο την κατάσταση. Είχαμε πληθωρισμό τον προηγούμενο μήνα στο 7,1%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν στο 8,6%. Και σας είπα ότι οι περισσότερες χώρες είναι πάνω από το ποσοστό αυτό. Τα αφήνω όμως αυτά τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήθελα να τα αποδείξω και να σας πω ότι δεν είναι τα πράγματα όπως τα λένε, και στέκομαι στα μέτρα που παίρνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Προσπαθούμε με συγκεκριμένες πολιτικές. Η πρώτη μας πολιτική είναι να αυξήσουμε το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών. Πώς το κάνουμε αυτό? Με πολλούς τρόπους. Πρώτα-πρώτα, αυξήσαμε τις συντάξεις κατά 7,75% από 1 Ιανουαρίου του 2023. Δεύτερον, αυξήσαμε το βασικό κατώτατο μισθό από τα 650 ευρώ που τον παραλάβαμε μέσα 15 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2022 μέχρι και τώρα 1 Απριλίου, κατά 130 ευρώ, δηλαδή κατά 20%. Η μεγαλύτερη αύξηση που έχει γίνει ποτέ ιστορικά στο ελληνικό κράτος. Μεικτά όμως. Ορίστε. Μεικτά. Μεικτά, για μεικτά μιλάω πάντα. Αλλά επί 14. Γιατί στην Ευρώπη μιλάμε επί 12. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε και αυτό. Πρέπει να ξέρουν όλα οι Έλληνες πολίτες, έτσι. Δεύτερον, δώσαμε το έκτακτο επίδομα εν ώψη Χριστουγέννων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας των 250 ευρώ σε περίπου 2,5 εκατομμύρια συμπατριώτες μας. Μειώσαμε όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις. Δώσαμε τη δυνατότητα μέσα από το καλάθι του νοικοκυριού να πάρουν μια ανάσα. Θεσπίσαμε το Market Pass, την κάρτα αγοράς, την οποία έχουν δει ήδη οι πολίτες. Προχθές 3 του μηνός, 3 Μαρτίου, μπήκαν στους λογαριασμούς κάποια χρήματα να τους δίνουν μια ανάσα. Τώρα, προφανώς, αν με ρωτάτε αν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, απαντώ και λέω ότι εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Σε σχέση όμως με τις προτάσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως και ανεβαίνει στα κεραμίδια και φωνάζει γιατί δεν καταργείται τον ειδικό φόρο κατανάλωση, γιατί δεν μειώνεται το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ξεκαθαρίζω το εξής και με την επιστημονική μου ιδιότητα ως οικονομολόγος, αλλά και με την ιδιότητά μου την επαγγελματική ως πρώην εφοριακού. Λέω λοιπόν το εξής. Πρώτον, αν μειώναμε το ΦΠΑ. Αν μειώναμε το ΦΠΑ από το 13% στο 6% στο 7%, κανείς δεν εγγυάται ότι η μείωση αυτή θα έφτανε στην τσέπη του καταναλωτή. Γιατί μεσολαβεί το πολυκατάστημα, μεσολαβεί το σούπερ μάρκετ και μπορεί η μείωση του ΦΠΑ να μείνει στην τσέπη του μεγαλεμπόρου. Θα μου πείτε τι κάνει ο ελεκτικός μηχανισμός. Ξέρουμε ποιος είναι ο ελεκτικός μηχανισμός, ξέρουμε τι δυνατότητες έχει και ξέρουμε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλη την αγορά. Είναι μια πραγματικότητα. Παρότι ότι γίνονται πολλοί έλεγχοι και έχουν αυξηθεί κατά πολύ έλεγχοι, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι όταν μειώσουμε τους έμεσους φόρους, δηλαδή τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα προκειμένου και το ΦΠΑ, θα προκύψει ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό, μια μαύρη τρύπα. Αυτοί λοιπόν που προτείνουν να μειώσουμε τους ειδικούς φόρους αυτούς και το ΦΠΑ, την έμεση φορολογία, ας μας προτείνουν πώς θα καλύψουμε το κενό αυτό. Και οι τρόποι για να καλύψουμε το κενό αυτό, έτσι, γιατί είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δεν είμαστε βαρουφάκες να λέμε αρλούμπες, έτσι, μιλάμε σοβαρά, είναι είτε να αυξήσει την άμεση φορολογία, κάτι που δεν το θέλουμε γιατί εμείς μειώσαμε όλη την άμεση φορολογία, είτε να πάρει δανεικά, κάτι που επίσης δεν θέλουμε, γιατί με τα δανεικά μπήκαμε στα μνημόνια. Άρα λοιπόν, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη έξυπνη μάγη, ας προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις.
πόσο θα στοιχήσει μια τέτοια μείωση, ποιος εγγυηθεί ότι η μείωση αυτή θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή και βεβαίως το σημαντικότατο ερώτημα είναι πώς θα καλυφθεί η μαύρη τρύπα των εσόδων που θα προκύψει από αυτή τη μείωση της έμεσης φορολογίας. Άκουσα σήμερα από το κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά εγώ οφείλω να το ρωτήσω και εσάς, γιατί πιθανόν πολλοί κόσμος να μην το έχει ακούσει, σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του νερού. Το αρνήθηκε ότι δεν πρόκειται να ιδιωτικοποιηθεί. Εσείς το επιβεβαιώνετε αυτό? Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να ιδιωτικοποιήσουμε το νερό, γιατί πιστεύουμε ότι το νερό είναι ένα δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να καταλήγει στον πολίτη στην καλύτερη δυνατή τιμή. Αυτό όμως που θέλω να ξεκαθαρίσω είναι το εξής. Η λογική και η φιλοσοφία του νομοσχεδίου είναι να προστατεύσουμε το νερό, γιατί δυστυχώς το νερό δεν είναι είδος που αυθονεί και μπορούμε να το σπαταλούμε ή να το πετάμε. Είναι ένα είδος ανεπαρκία. Να θυμίσω ότι ήδη, μια που είχαμε και ένα χειμώνα πάρα πολύ ήπιο, μια σειρά από χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Γαλλία, πήραν μέτρα για τη μείωση κατανάλωσης του νερού το καλοκαίρι. Άρα λοιπόν χρειαζόταν ένας εποπτικός φορέας για να ελέγχει τη διαχείριση του νερού, για να βλέπει τι ακριβώς γίνεται με το νερό, γιατί επαναλαμβάνω δεν περισσεύει, άρα πρέπει να το καταναλώνουμε με φιδό, και γι' αυτό το λόγο μια ανεξάρτητη αρχή όπως ήταν μέχρι τώρα η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή της Ενέργειας, διευρύνει το αντικείμενό της και γίνεται Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αλλά και Φυσικών Πόρων για να ελέγχει αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει από την κυβέρνηση καμιά απολύτως πρόθεση να μιλήσει για ιδιωτικοποίηση του νερού. Ισχύουν οι φήμες. Ήσασταν καταρχήν υπουργός Μακεδονίας Στράκης. Σωστά. Πριν λίγες μέρες διάβασα ότι υπάρχουν φήμες που ότι οι θεσμοί επιθυμούν να κλείσει το Υπουργείο Μακεδονίας Στράκης. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Αυτό είχε γραφεί και την πρώτη περίοδο που συστήσαμε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τον Αντώνη Σαμαρά. Ήμουν ο πρώτος υπουργός που ανέλαβα και την επανασύσταση του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης από το 2012 και το 2014. Και τότε είχε γραφεί ότι είναι απέτηση των θεσμών των δανειστών, δηλαδή να κλείσει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τέτοιο ζήτημα δεν υφίσταται και είμαι βέβαιος ότι δεν υφίσταται και τώρα. Πάμε λίγο στα προσωπικά σας. Προσωπικά. Περάσατε μια σοβαρή περιπέτεια υγείας. Αυτή που όλοι μας η αλήθεια είναι την ξορκίζουμε και για μας και για τους φίλους μας και για τις οικογένειές μας. Πώς καταλάβατε ότι έχετε κάτι ανησυχητικό στο στήθος σας και πώς το αντιμετωπίσατε αυτό? Κύριε Παπιωμήτου, η αλήθεια είναι ότι αν περίμενα να ανακαλύψω εγώ το πρόβλημα του στήθους μου, δεν θα το ανακάλυπτα ποτέ. Η γυναίκα μου ήταν αυτή που διαπίστωσε ότι και είδε ότι η δεξιά θηλή του στήθους μου πήγαινε προς τα μέσα. Το λέω για να το ξέρουν και οι άντρες, γιατί και οι άντρες μπορούν να παρουσιάσουν πρόβλημα καρκίνου του στήθους, καρκίνου του μαστού. Η γυναίκα μου ήταν αυτή που μετά από ένα καυγά που ρίξαμε, μου έφερε τον υπολογιστή και μου έδειξε ότι αυτό είναι ένα σύμπτωμα που είναι ανησυχητικό, γιατί κρύβει καρκίνου του μαστού. Η γυναίκα μου είναι αυτή η οποία με πήρε και πήγαμε την επόμενη μέρα στο γιατρό, ο οποίος έκανε τον υπέρηχο, διαπίστωσε την ύπαρξη όγκου πίσω από τη δεξιά θηλή του στήθους μου και βεβαίως μετά από τη βιοψία αποκαλύφθηκε ότι ήταν καρκίνος. Επέλεξα να μην εγχειριστώ την επόμενη μέρα όπως πρότεινε ο γιατρός, γιατί είχα μπροστά μου 20 μέρες το γάμο του γιού μου. Δεν θέλαμε λοιπόν, δεν θελήσαμε με τη γυναίκα μου να στεναχωρήσουμε τα παιδιά μας, τα οποία το γιο μου συγκεκριμένα που θα παντρευόταν. Και γι' αυτό το λόγο είπαμε ότι μετά το γάμο θα τους ενημερώσουμε και θα πάω για το χειρουργείο. Και έτσι έγινε. Χειρουργήθηκα 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, ανήμερα του Σταυρού. Το έκανα γιατί ήθελα και τη βοήθεια του Θεού, γιατί προσωπικά ήμουν πολύ απαισιόδοξος. Εκτιμούσα ότι τελειώνει ο χρόνος μου. Έχω μια άσχημη προϊστορία. Έχασα πολύ νωρίς την μητέρα μου το 1974 σε ηλικία 43 χρονών από τον ίδιο λόγο. Πίστεψα λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο βρήκε και εμένα. Ευτυχώς και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, το ξεπέρασα. Επέλεξα συνειδητά να μιλήσω στον ελληνικό λαό για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ναι. Επέλεξα συνειδητά να μιλήσω στον ελληνικό λαό για το πρόβλημα, γιατί θεωρώ ότι ένα πολιτικό πρόσωπο πρέπει να είναι διάφανο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο και να λέει όλα τα πράγματα όπως είναι στον ελληνικό λαό, στους συμπατριώτες του, αλλά και κάτι άλλο, να προτρέπει να στέλνει μηνύματα στην κοινωνία για κάτι καλό. Εγώ λοιπόν, αγνωστοποιώντας το πρόβλημά μου, έστειλα και τα μηνύματά μου. Ποια ήταν τα μηνύματά μου?
είπε ότι κανείς μας δεν είναι άτρωτος. Ο Μιλόν γεννήθηκε το 1960, δεν κρύβω τίποτα και είναι όλα και στο site μου, όλα αναρτημένα, 27 Ιουλίου του 1960, λοιπόν είμαι 62-63 χρονών, δεν είχα αρρωστήσει ποτέ, δεν είχα ποτέ κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν όλοι μας μπορούμε ανά πάση στιγμή να αρρωστήσουμε. Κανείς μας δεν είναι άτρωτος. Δεύτερο μήνυμα που ήθελα να στείλω είναι ότι η προληπτική ιατρική μπορεί να μας σώσει. Εγώ είχα το φύλακα άγγελο με τη γυναίκα μου, η οποία με έσωσε. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει όλοι μας, ειδικά πάνω από μία ηλικία, να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις. Δεν είμαι το καλύτερο παράδειγμα. Σας είπα, δεν αρρώστησα ποτέ, δεν είχα κάνει ποτέ προληπτική ιατρική. Με έσωσε η γυναίκα μου και οι γιατροί και βεβαίως ο Θεός. Θεωρώ λοιπόν ότι το δεύτερο μήνυμα που ήθελα να στείλω είναι ότι προληπτική ιατρική είναι απαραίτητη. Μπορείς να προλάβεις και να σώσεις τον εαυτό σου. Και το τρίτο, ότι ακόμη και για εμάς τους άντρες, ο καρκίνος του μαστού μπορεί να είναι πολύ σπάνιος, αλλά εμφανίζεται. Οι γυναίκες είναι εξοικειωμένες με το συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, γιατί το ξέρουν. Δυστυχώς, και εγώ δεν τα ξέρω αυτά, τα διάβασα και τα άμαθα και είπε Παπιωμήτογλου, μία στις 6 γυναίκες προσβάλλονται τον καρκίνο του μαστού. Μία στις 6. Εντυπωσιακό νούμερο. Στους άντρες είναι πολύ σπάνιο. Για κάθε 100 περιστατικά καρκίνου του μαστού, ένας είναι άντρας και 99 είναι γυναίκες. Όμως και εμείς οι άντρες μπορούμε να έχουμε την ασθένεια αυτή. Γι' αυτό το λόγο τι χρειάζεται. Χρειάζεται και εμείς, όπως κάνουν οι γυναίκες, να ψηλαφούμε το στήθος μας, να διαπιστώνουμε αν υπάρχει κάποιος όγκος, να βλέπουμε αν η θηλή είναι προς τα έξω ή πάει προς τα μέσα, είναι σύμπτωμα καρκίνου αυτού, ή να βλέπουμε αν τυχόν υπάρχει κάποια ελιά πάνω στη θηλή, πάνω στο στήθος μας, η οποία η ελιά αυτή μεγαλώνει. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Αλλά επαναλαμβάνω, να μην φοβόμαστε. Εγώ πέρασα την περιπέτεια αυτή, σας είπα, με πολύ απεσιοδοξία. Πίστευα ότι θα πεθάνω ως τις 14 Σεπτεμβρίου. Είχα την εικόνα ότι τελειώσαμε, όσο εδώ ήταν. Λοιπόν, όμως με τη βοήθεια του Θεού και της επιστήμης που έχει κάνει άλματα προόδου, όλοι μας μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό, αρκεί, επαναλαμβάνω, να πιστέψουμε ότι δεν είμαστε άτρωτοι, να κάνουμε προληπτική ιατρική και όταν εμφανιστεί το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε άμεσα και έγκαιρα. Εγώ πρέπει να σας ομολογήσω ότι πριν τη δικιά σας περιπέτεια δεν γνώριζα καν ότι ο άντρας μπορεί. Ούτε εγώ το ήξερα. Δεν είχα καν ιδέα, δηλαδή είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα τότε. Τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω κιόλας. Στις εκλογές αυτές θα ψηφίσουν 122.000 νέοι ψηφοφόροι, 17 με 19 χρονών. Θα ήθελα, αν έχετε κάποιο μήνυμα για αυτούς τους νέους ανθρώπους θα ψηφίσουν πρώτη φορά. Θέλω να πιστέψουν τα νέα παιδιά ότι το καθήκον τους, το χρέος τους είναι ιερό. Πρέπει να συμμετέχουν στα κοινά και πρέπει όχι μόνο να έρθουν να ψηφίσουν όταν προκηρυχθούν με το καλό εκλογές και γίνουν, αλλά γενικότερα να συμμετέχουν. Να συμμετέχουν στις πολιτικές εκδηλώσεις, να συμμετέχουν στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, γιατί θεωρώ ότι χρήσιμος πολίτης είναι ο ενημερωμένος πολίτης. Πόσο μάλλον τα νέα παιδιά, όταν θα πρέπει να ξέρουν ποιο θα είναι το επίπεδο την επόμενη μέρα της χώρας, πώς θα εξελιχθεί η χώρα, τι άλματα ή τι βήματα πρόοδου θα κάνει, αν θα κάνει βήματα προς τα μπρος ή αν θα πάει προς τα πίσω. Θεωρώ λοιπόν και προτρέπω τους νέους να ασχολούνται με τα κοινά και να συμμετέχουν σε όλες τις πολιτικές διεργασίες και βεβαίως τους καλώ να ψηφίσουν με γνώμονα τη λογική, με γνώμονα τα κυβερνητικά προγράμματα που θα κατεβάσουν τα διάφορα κόμματα, αλλά και με βάση την προϋπηρεσία και την εμπειρία, αλλά και τον απολογισμό του κάθε κόμματος. Να κρίνουν και να συγκρίνουν με τη λογική, με βάση το μυαλό τους, με βάση τη σκέψη τους. Είμαι βέβαιος ότι όταν φτάσει η ώρα θα κάνουν τη σωστή επιλογή και θα στηρίξουν την παράταξή μας, τη Νέα Δημοκρατία, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και εμάς τους υποψηφίους της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Καράγλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για ακόμα μία φορά για την τιμή που μου κάνατε να συζητήσουμε ό,τι προλάβαμε να συζητήσουμε. Πιστεύω θα τα ξαναπούμε ακόμα μία φορά πριν τις εκλογές. Με πιο συγκεκριμένα θέματα. Με χαρά, κύριε Παπαδόπουλο. Ακόμα πιο συγκεκριμένα θέματα. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ και εμένα που μου δώσατε τη δυνατότητα να απευθυνθώ μέσω του live streaming σε πολλούς συμπατριώτες μου στο Ρεόκαστρο και όχι μόνο στο Ρεόκαστρο, αλλά γενικότερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.